Τα κεριά και οι λαμπάδες φωτίζουν κάθε γωνιά του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Μινά. Το μήνυμα ότι το φως νίκησε το σκοτάδι, ότι η ζωή νίκησε το θάνατο, είναι εκοφαντικό. Εκατοντάδες πιστοί παρακολούθησαν την τελετή της Αναστάσεως και περίμεναν καρτερικά να ακούσουν το Χριστός Ανέστη που σηματοδοτεί το πιο ελπιδοφόρο μήνυμα και σημαδεύτηκε από τα πιο εντυπωσιακά πυροτεχνήματα. Με λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε και σήμερα η τελετή στον Άγιο Μινά, ενώ το Ευαγγέλιο ακούστηκε σε διαφορετικές γλώσσες. Mentre erano chiuse le porte del luogo, ιδιαιτέρως δε τους αδελφούς από την Ουκρανία, την Φινλανδία και την Ουγκάντα, που μας είπαν το Ευαγγέλιο και στις δικές τους γλώσσες. Συγκινησιακά φορτισμένη ήταν η στιγμή της πρώτης εμφάνισης έπειτα από μήνες του Αρχιεπισκόπου πρώην Κρήτης Ειρηναίου στο μπαλκόνι της Αρχιεπισκοπής. Οι πιστοί έψαλαν το Χριστός Ανέστη και στη συνέχεια έστησαν χορό. Οι ευχές των πιστών αν ημέρα του Πάσχα πολλές για περισσότερο φως και λιγότερο σκοτεινές στιγμές στη ζωή μας. Να πούμε η Ανάσταση του Κυρίου να μας δώσει ελπίδα και δύναμη να αντεπεξέλθουμε στις δυσκολίες, να μην χάνουμε την ελπίδα μας. Δείσουν οι πολέμοι, κορονοϊός, όλα καλά. Καλό Πάσχα και ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Τόσα Ανέστη να έχουμε με υγεία, χαρά, ελπίδα, να έχει όλος ο κόσμος με υγεία. Καλό Πάσχα με όλους, με υγεία. Να γλιτώσουμε και από τον κορονοϊό επιτέλους. Αυτά. Ο πόλεμος πιστεύω ότι θα ηρεμήσει σύντομα και θα έχουμε ειρήνη. Κατανυκτική η ατμόσφαιρα και στον Άγιο Νικόλαο. Τη στιγμή της Ανάστασης η νύχτα έγινε μέρα από τα πυροτεχνήματα. Το κάψιμο του Ιούδα που πραγματοποιήθηκε μέσα στη λίμνη παρακολούθησαν εκατοντάδες πιστοί. Ο φετινός εορτασμός του Πάσχα δεν θύμιζε σε τίποτα τα προηγούμενα χρόνια που σημαδεύτηκαν από τις πιο δύσκολες φάσεις της πανδημίας.